Αγαπημένοι μου φίλοι, γεια σας. Όπως βλέπετε, σήμερα σας υποδέχομαι στο ηλιόλουστο μπαλκονάκι μου. Έχω κόψει εδώ και τις μαργαριτούλες μου. Σας στέλνω απριλιάτικους ανοιξιάτικους χαιρετισμούς όπου και να είστε. Φαντάζομαι βέβαια που είστε στο σπιτάκι σας. Η αλήθεια είναι ότι αυτή την περίοδο διανύουμε έτσι μια φάση που αγγίζει τα όρια του σουρεαλισμού. Σίγουρα δεν έχουν κάτι αντίστοιχο να μας διηγηθούν ούτε οι παππούδες μας, αλλά εμείς θα το διηγούμαστε στα εγγόνια μας ότι καραντινιαστήκαμε ναι, τη 2020. Το θέμα είναι και το πιο σημαντικό απ' όλα να διατηρούμε ακμαία την ψυχολογία μας. Όσο είναι καλή η ψυχολογία μας, είναι καλά και όλα τα υπόλοιπα και η σχέση μας με τον εαυτό μας και η σχέση μας με τους άλλους. Και να δούμε έτσι μέσα από όλη αυτή την κατάσταση να εκμεταλλευτούμε κάποια πράγματα προς όφελός μας, όπως για παράδειγμα οι προσκολήσεις μας σε πράγματα που στην ουσία δεν μας ικανοποιούν αλλά εξακολουθούμε να τα κάνουμε. Όπως επίσης και να μείνουμε λίγο μόνοι μας με τον εαυτό μας, να κάνουμε ένα focus μέσα μας, να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές επιθυμίες και ανάγκες μας. Άλλωστε η άνοιξη πάντα βρίσκει τρόπο να έρχεται και ο ήλιος, με ή χωρίς εμάς. Λοιπόν, σήμερα δεν είναι μία τυπική εκπομπή λόγω της καραντίνας, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τα γυρίσματα, οπότε δράτω με τις ευκαιρίες να σας μιλήσω λιγάκι για τη θεραπευτική ιδιότητα που έχουν οι τέχνες και πιο συγκεκριμένα θα σας μιλήσω για την τέχνη με την οποία ασχολείται η εκπομπή μας και είναι το θέατρο. Ο μεγάλος Κάρολος Κουν είχε πει «Κάνουμε θέατρο για την ψυχή μας». Υπήρξαν μέρες που ξημέρωσαν και ήταν πάρα πολύ όμορφες και με αυτή τη διαδικασία γίνανε ακόμα ομορφότερες. Υπήρξαν μέρες που ξημέρωσαν όχι και τόσο καλές και αυτή η διαδικασία μας βοήθησε να σκάσει λίγο το χυλάκι μας. Υπήρξαν μέρες που δεν είχαμε όρεξη καν να σηκωθούμε από το κρεβάτι, όχι να υποδηθούμε το ρόλο μας. Και μέσα από όλο αυτό άλλαζε και η διάθεσή μας. Όπως και να ξημέρωναν αυτές οι μέρες που βρισκόμαστε με την ομάδα πάντως, μας άφηναν αυτή τη γλυκιά γεύση της ομαδικότητας και της έκφρασης μέσα από το θέατρο. Το θέατρο, φίλοι μου, ξέρετε ότι είναι στο εδώ και τώρα, σαν τη ζωή που λένε ότι δεν έχει πρόβα, είναι παράσταση. Σίγουρα ο στόχος μιας θεατρικής ομάδας, είτε είναι επαγγελματική είτε ερασιτεχνική, είναι το να δώσει μια καλή παράσταση, αλλά δεν μπορούμε καθόλου να υποτιμήσουμε όλη αυτή τη διαδρομή που γίνεται μέχρι να πραγματοποιηθεί η παράσταση, που είναι η πρόβα. Οι πρόβες, λοιπόν, οι οποίες είναι αμέτρητες, σε ώρες που μπορεί να είναι ώρες που θα μπορούσαμε απλά να είμαστε στο κρεβατάκι μας και να κοιμόμαστε, να είμαστε με τους φίλους μας και να διασκεδάζουμε. Σε κάθε πρόβα λοιπόν είχαμε την ευκαιρία, αυτό συμβαίνει και στους ερασιτέχνες και στους επαγγελματίες, να ανακαλύψουμε κάτι ακόμα μέσα σε αυτό το χαρακτήρα που υποδιόμαστε, να ξεδιπλώσουμε άλλη μία πτυχή του και πάντα φυσικά με την καθοδήγηση του δασκάλου παύλα σκηνοθέτη μας. Κάτι που επίσης θυμάμαι και ακόμα γελάω έτσι όταν το σκέφτομαι μόνη μου είναι ότι στην προσπάθειά μας να μάθουμε τα λόγια, οι περισσότεροι από εμάς μπορεί να τα μουρμουρίζαμε στον δρόμο πηγαίνοντας στη δουλειά μας. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο εντάξει, μπορεί ο περαστικός να σε βλέπει και να σε περάσει για τρελή, αλλά προσωπικά για μένα χρειάζεται να διατηρούμε αυτή τη σπίθα μέσα μας. Δηλαδή, προτιμώ από το να ξυπνήσω το πρωί, να πάω στη δουλειά μου και να βλέπω όλες αυτές τις κειμένες μου στρούφικες φατσούλες να σιγομουρμουρίζω ένα ρόλο και ας με περνάνε για τρελή. Και επίσης και στο σπίτι, ενώ κάναμε δουλειές και τις δραστηριότητες τις σπιτικές τέλος πάντων, μπορεί να φωνάζαμε το ρόλο, να φωνάζαμε τις ατάκες μας, να προβάραμε το ύφος μας. Εντάξει, εμένα εγώ έχω να πω ότι το κατοικίδιό μου με κοίταγε καλά-καλά και έλεγε σε τι χέρια έπεσα η τετράποδη. Αυτά έτσι είναι τα όμορφα όταν ασχολείσαι με το θέατρο. Κάποτε ένας φίλος μου είχε πει ότι πολλοί θέλουν να γίνουν ηθοποιοί, αλλά λίγοι είναι εκείνοι που πραγματικά τα καταφέρουν μέχρι τέλους. Και όταν λέμε μέχρι τέλους, εννοούμε ένας άνθρωπος ο οποίος βιώνει την πραγματικότητα ενός ηθοποιού. Ενδεχομένως να καλείται να κάνει κάποια δεύτερη δουλειά για να βιοποριστεί, διότι όλοι ξέρουμε ότι η αμοιβή σε έναν ηθοποιό δεν είναι, σε έναν ηθοποιό ειδικά που ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με το θέατρο, δεν είναι ικανοποιητική. Οπότε, εκεί δεν ευδοκιμεί τίποτα, ούτε το ψώνιο, ούτε η αλαζονία, ούτε η αυταρέσκεια. Για να εντρυφήσεις και να μπεις μέσα σε έναν τέτοιο ιερό χώρο, πρέπει πραγματικά να έχεις αυτό που λέμε μικρόβιο. Μικρόβιο, απαγορευμένη λέξη αυτές τις μέρες, δεν πειράζει, cut. Όλοι ξέρουμε και λέγεται χρόνια αυτό ότι το θέατρο είναι υπέρτατη μορφή τέχνης μέσα στην οποία συνυπάρχουν και όλες οι υπόλοιπες.
Είναι μια τέχνη που άλλωστε έχει εισχωρήσει βαθιά και σε μορφές κλασικής ψυχοθεραπείας και έχουν δημιουργηθεί διάφορες έτσι, διάφοροι κλάδοι με τους οποίους μπορεί κανένας να ασχοληθεί για την προσωπική του ψυχοθεραπεία, που είναι το ψυχόδραμα ή δραματοθεραπεία επίσης. Μέσα από ένα ρόλο, μέσα από ένα χαρακτήρα, από έναν ήρωα, είτε τον υποδίεσαι, είτε τον παρακολουθείς σαν θεατής, μπορείς και να ανοιχτείς, αλλά και να κρυφτείς. Μπορείς να ανοιχτείς, ανακαλύπτοντας, όπως είπαμε και πριν, τις πτυχές του χαρακτήρα σου που δεν έχεις επεξεργαστεί ή που φοβάσαι να τις επεξεργαστείς, γιατί ξέρετε, συνήθως λέγεται ότι φοβόμαστε τη σκοτεινή μας πλευρά, την αθέατη, αυτή που δεν είναι και τόσο εκφρασμένη. Αλλά εγώ πιστεύω ότι φοβόμαστε και την φωτεινή μας πλευρά και νομίζω ότι η φωτεινή μας πλευρά είναι αυτή που μας φοβίζει περισσότερο. Σε αυτό λοιπόν σίγουρα η θεατρική έκφραση, η δραματική τέχνη βοηθάει και μας φέρνει σε επαφή και με τη φωτεινή και τη σκοτεινή πλευρά μας, όσο και να τις φοβόμαστε. Και ό,τι έρχεται αντιμέτωπο με εμάς, σιγά σιγά απομυθοποιείται και όλο αυτό το μεγαλειώδες που έχουμε στο μυαλό μας, γίνεται πιο δικό μας, πιο ανθρώπινο και συμφιλειωνόμαστε με αυτό. Μπορούμε όμως, όπως είπα, να κρυφτούμε και μέσα σε ένα χαρακτήρα. Μπορεί ένας χαρακτήρας να γίνει για λίγο αποκούμπι μας, να μας βοηθήσει να κουρνιάσουμε μέσα σε αυτόν, μέσα στο χαρακτήρα ή μέσα στην ιστορία του, όταν για κάποιο λόγο η πραγματικότητα είναι δυσβάσταχτη για εμάς. Η πραγματικότητα πολλές φορές στη ζωή είναι δυσβάσταχτη, έτσι είναι άλλωστε η συνταγή για να πετύχει. Και στην προκειμένη, αυτές τις μέρες έτσι που δεν ξέρουμε και πώς θα κρατήσει όλο αυτό και τι θα γίνει μετά από αυτό, πώς θα είναι τα πράγματα, εμείς καλούμαστε σαν αλχημιστές να βρούμε τη φιλοσοφική λίθο και να κάνουμε το κάρβουνο χρυσάφι. Καλούμαστε μέσα από αυτή τη διαδικασία της απομόνωσης να βρούμε και τον εαυτό μας, να κάνουμε πράγματα που δεν τα κάναμε πριν. Και μην ξεχνάτε, φίλοι μου, εγώ δεν μπορώ τώρα να σας αναφέρω για ευνόητους λόγους που μπορείτε να τα βρείτε, αλλά αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο διατίθεται πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις τις οποίες μπορείτε να παρακολουθήσετε και έτσι να περάσετε ευχάριστα την ώρα σας και να ξεφύγει το μυαλό σας. Με ένα έτσι ψαχτήρι στο ίντερνετ θα βρείτε πάρα πολλά πράγματα, διότι, φίλοι μου, κόβετε το θέατρο. Αν δεν κόβετε. Αυτά λοιπόν από το ηλιόλου στο μπαλκονάκι μου σήμερα. Και να μην ξεχνάτε ότι μερικές φορές, έχοντας συνηθίσει να λειτουργούμε με το δικό μας συμφέρον, έρχονται στιγμές που πρέπει να λειτουργήσουμε και λίγο για το συλλογικό όφελος. Αυτή η περίοδος είναι μία από αυτές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μαζί μου. Η Seven Arts θα είναι πολύ σύντομα κοντά σας. Σας αγαπάμε πάρα πολύ και σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή άνοιξη. Walk through life. Every day is a new beginning. Shine.